φιλοδοξία και κακοδοξία. Που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Δανίλ Γούβαλης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται «Οι μάρτυρες του Ιεχωβά ως διαστρεβλωτές της Αγίας Γραφής, εκπομπή Δευτέρα». Θα ακούσετε την συνέχεια της ομιλίας, την οποία εκφωνήσαμε προ πολλών ετών σε αίθουσα θρησκευτικού συλλόγου στο Κερατσίνο Πειραιός. Δεν χρειάζεται πολύ σοφία για να κατανοήσουμε ότι η ύπαρξη του μεγάλου μεσίδου και πρεσβευτού δεν αποκλείει την ύπαρξη μικρών πρεσβευτών και μεσητών σε σχετική και περιορισμένη έννοια. Τρίτον, σύγχυσης μεταξύ γραμματικής και αλληγορικής εννοίας. Όταν στη γραφή υπάρχει μια φράση που δεν διαστρεβλώνεται με τους προηγουμένους τρόπους, η αιρετική καταφεύγει στην αλληγορική ερμηνεία. Υπάρχει λόγου χάρη στην Αποκάλυψη 21.1 το χωρίο «Και είδα καινούργιο ουρανό και καινούργια γη, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη πέρασε και η θάλασσα δεν υπάρχει πια». Εδώ πλήττεται θανάσιμα η ιεχωβητική διδασκαλία περί αιωνιότητος της γης και περί επιγείου βασιλείας. Γι' αυτό σπέβδουν να διακηρύξουν ότι πρέπει αυτή η περικοπή να εξηγηθεί αλληγορικά. Και ποια είναι η εξήγησή τους? Ότι ο πρώτος ουρανός που παρήλθε είναι το υψηλότερο μέρος της σατανικής οργανώσεως του πονηρού κόσμου. Ότι η πρώτη γη είναι το χαμηλότερο μέρος και η θάλασσα δηλώνει τους ασεβείς και αμαρτωλούς ανθρώπους που διακρίνονται για το άστατο και τεταραγμένο. Όταν όπου λοιπόν γίνεται λόγος στην γραφή για καταστροφή του ουρανού και της γης, με το σύστημα της αλληγορικής ερμηνείας πρέπει να εννοηθεί κάτι άλλο. Και έτσι τα δόγματα που λανσάρονται από τον Μπρούκλιν δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο και όλα πάνε καλά. Εάν πάλι υπάρχει κάποιο χωρίο με καταφανή αλληγορική έννοια και αυτή αντίκειται στις δοξασίες τους, την απορρίπτουν λέγοντας ότι πρέπει να εκλειφθεί κατά γράμμα. Εάν σε ένα εδάφιο το πρώτο ημιστίχιο τους βολεύει να εκλειφθεί αλληγορικά και το δεύτερο κατά γράμμα, δεν διστάζουν να το ερμηνεύσουν έτσι. Στο Αποκαλύψεως 7.14 γίνεται λόγος για 144.000 εσφραγισμένους εκφάσεις φυλής Ιών Ισραήλ. Το 144.000 το παίρνουν κατά γράμμα, ενώ το εκφάσεις φυλής Ιών Ισραήλ αλληγορικά. Γιατί? Διότι έτσι τους διευκολύνει. Σε μερικά προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως λόγου χάρη στο 11ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, προκειμένου να περιγραφεί ζωντανά το πνευματικό μεγαλείο, τα πνευματικά αγαθά και οι θείες ευλογίες της μεσιακής εποχής, χρησιμοποιούνται διάφορες υλικές εικόνες. Δηλαδή, ο πνευματικός πλούτος εκφράζεται με χτυπητές εικόνες παρμένες από τον υλικό κόσμο. Εδώ οι χιλιαστές απορρίπτουν κάθε μεταφορική και συμβολική έννοια και τα παίρνουν όλα κατά λέξη. Δηλαδή, ενεργούν όπως οι Ισραηλίτες της εποχής του Κυρίου που τον απεκήρυξαν διότι περίμεναν υλικά και επίγεια αγαθά, ενώ εκείνος ο Χριστός τους ομιλούσε για νοητά και πνευματικά και ουράνια. Τέταρτον, μονόπλευρες εξετάσεις και αποκρύψεις.
Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να εξετάζονται από δύο ή και περισσότερες πλευρές για να διαφωτίζονται πλήρως. Εάν δεν γίνει αυτό, βρισκόμαστε μακριά από την ολοκληρωμένη έρευνα, μακριά από την αλήθεια. Ας κοιτάξουμε την περίπτωση με τα ομοιώματα. Στην γραφή γίνεται λόγος για ομοιώματα, αγάλματα, ανάγλυφα, εικόνες που καταδικάζονται ρητός ως είδωλα. Μάλιστα, η δεύτερη εντολή του Δεκαλόγου είναι σαφής και κατηγορηματική. «Ου ποιήσισε αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα» κλπ. Αλλά παράλληλα, έχουμε και ομοιώματα τα οποία επιτρέπονται. Και όχι απλώς επιτρέπονται, αλλά συνιστώνται από τον ίδιο τον Θεό. Έτσι, μέσα στα Άγια των Αγίων της Σκηνής του Μαρτυρίου, υπήρχαν δύο χρυσοτορευτά αγάλματα που παρίστανον χερουβίν. Στο 21ο κεφάλαιο του βιβλίου των Αριθμών γίνεται λόγος για ομοίωμα, το οποίο παρακαλώ θαυματουργούσε. Πρόκειται για το χάλκινο πίδι που έσωζε τους Ισραηλίτες από τα δαγκώματα των θανατηφόρων πηδιών. Ένα δεύτερο παράδειγμα σχετικό με το βασιλικό αξίωμα του Χριστού. Υπάρχουν χωρία, όπως το Α Κορινθίους 15-24, σύμφωνα με τα οποία ο Χριστός θα παραδώσει την βασιλεία στον Πατέρα Του. «Όταν παραδώ την βασιλεία το Θεό και Πατρί». Πλην όμως υπάρχει και μια άλλη σειρά χωρίων, σύμφωνα με τα οποία θα βασιλεύει αιωνίως. Λουκά 1.33. «Και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος». Τι κάνουν εδώ οι αιρετικοί? Παρουσιάζουν στα υποψήφια θύματά τους τα εδάφια της πρώτης κατηγορίας που απαγορεύουν τα ομοιώματα. Ή ομιλούν για την παράδοση της βασιλείας υπό του Χριστού και αποκρύπτουν εντελώς τα εδάφια της δευτέρας κατηγορίας. Ωραία ερμηνευτική μέθοδος, δηλαδή να μπαίνουμε μέσα στο περιγόνι του Θεού και άλλα δέντρα να τα κρατούμε και άλλα να τα κόβουμε και να τα πετάμε έξω. Έτσι δεν κάνουμε μελέτη, αλλά πονηρία. Δεν ανακαλύπτουμε την αλήθεια, αλλά την πλάνη και την σύγχυση. Για να λάμψει η αλήθεια, θα χρειαστεί να μελετηθεί και η μία και η άλλη πλευρά. Έτσι θα βγει το συμπέρασμα ότι όταν τα ομοιώματα εξυπηρετούν την ειδωλολατρία, απαγορεύονται. Αλλά όταν εξυπηρετούν τη λατρεία του αληθινού Θεού, επιτρέπονται. Έτσι θα βγει το συμπέρασμα ότι ο Χριστός, σαν άνθρωπος, θα βασιλεύει μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και της Κρίσεως, αλλά σαν Θεό θα βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων. Αυτό είναι ερμηνεία. Το άλλο είναι ασέβεια και θρασίτητα και δολιότητα. «Καλά, κύριε Τάδε», έλεγε ένας ορθόδοξος ελεγχηλιαστής σε σχετική συζήτηση, «αυτό το εδάφιο το βλέπεις και το παραδέχεσαι. Το άλλο γιατί δεν το παραδέχεσαι? Μήπως το άλλο δεν προέρχεται από την Αγία Γραφή? Μήπως το άλλο είναι παρμένο από το Κοράνιο?» Yeah.
παραγνώρισης των ιδιωματισμών της εβραϊκής γλώσσης. Η κάθε γλώσσα έχει τις ιδιοτροπίες της, τους ιδιωματισμούς της, που όποιος τους αγνοεί και τους παραγνωρίζει δεν μπορεί να ερμηνεύσει σωστά. Ρωτά λόγου χάρη ένας Έλληνας, έφυγε το τρένο. Και απαντά ο άλλος, τώρα πρόκειται για ιδιωματισμό που σημαίνει όχι ότι έφυγε τώρα το τρένο, αλλά πριν από πάρα πολλή ώρα. Ομιλεί ένας Γάλλος και λέγει, έχω ωραία να διαβάζω. Αυτή η έκφραση είναι γαλλισμός, δηλαδή ιδιωματισμός της γαλλικής γλώσσης και σημαίνει άδικα, μάταια διαβάζω. Έτσι λοιπόν και η γλώσσα της γραφής έχει τους εβραϊσμούς της, τους συνητισμούς της, συνητική φυλή, οι οποίοι δεν πρέπει να παραθεωρηθούν. Αν αγνοηθεί αυτή η πραγματικότης, τότε, για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, η πίστη στην αϊπαρθενία της Παναγίας κλονίζεται εύκολα όταν ένας αιρετικός μας παρουσιάσει τον τελευταίο στίχο του πρώτου κεφαλαίου του Ματθαίου. Εκεί αναφέρεται ότι ο Μνήστον Ιωσήφ και η Παναγία δεν είχαν σχέσεις έως ότι η Παναγία γέννησε τον Υιόν της. Οι Εβραίοι συνήθιζαν να προσδιορίζουν με το έως ότου και με την πριν από αυτό φράση ένα γεγονός που μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα εξελίσσεται κατά τον άλφα τρόπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κατόπιν θα σημειωθεί μια αλλαγή και θα παρουσιαστεί κάποιος β' τρόπος. Έτσι το εν λόγω εδάφιο Ματθαίου 1.25 διδάσκει ότι ο Κύριος ήταν γέννημα αγνότητος, ότι η μητέρα του μέχρι την ημέρα της γεννήσεώς του ήταν αγνή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κατόπιν έπαυσε να είναι. Στην αρχή του 56ου ψαλμού ο Δαβίδ, κυνηγημένος από τον Σαούλ, προσεύχεται ως εξής. «Θεέ μου, ελπίζω σε σένα, ελπίζω στην σκιά των πτερύγων σου, έως ότου περάσει η κακία του Σαούλ, έως ότου περάσουν οι συμφορές, έως ότου περάσει η αιμονία. Εν τη σκιά των πτερύγων σου ελπίω, έως ότου παρέλθει η αιμονία». Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εν συνεχεία θα πάψει ο Δαβίδ να ελπίζει στο Θεό. 7. Συγκόλησης ασχέτων χωρίων. Ορισμένες δοξασίες των Ιεχοβητών, για να καλυφθούν αγιογραφικά, χρειάζεται να γίνει μία ταχυδακτυλουργία. Να συνδυαστούν δηλαδή και να συσχετιστούν εδάφια, τα οποία είναι εντελώς άσχετα μεταξύ τους. Έχουν λόγο χάρη τη δοξασία ότι η Εκκλησία αποτελείται μόνο από 144.000 άτομα, τα οποία είναι οι εκλεκτοί των εκλεκτών και τα μόνα που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο αναμνηστικό δείπνο, μια παροδία της Θείας Κοινωνίας, και τα μόνα που θα κληρονομήσουν ουράνιο παράδεισο. Για να στηριχθούν όλα αυτά στην γραφή, παίρνουν μερικά χωρία από την Αποκάλυψη, ένα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, όπου γίνεται λόγος για το μικρό πίμνιο, 12.32, ένα από την προς Εβραίους Επιστολή, 12.23, όπου γίνεται λόγος για τους απογεγραμμένους εν ουρανείς, τα συγκολούν όλα αυτά τεχνιέντος μεταξύ τους και έτσι νομίζουν ότι εξασφαλίστηκε η ορθότητα του δόγματος. Επίσης οι Ιεχωβίτες παραδέχονται ότι ο Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Για να εντρώσουν βιβλικά αυτή τη διδασκαλία, παίρνουν ένα εδάφιο από την Αποκάλυψη, 12.7. «Και γένετο πόλεμος εν το ουρανό, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτοί κλπ.» Και ένα εδάφιο από τον προφήτη Δανιήλ, 12.1. «Και εν το καιρό εκείνο να στήσεται Μιχαήλ, ο Άρχον Ομέγας, ο αισθηκός επί του Υιού του λαού σου». Και μερικά άλλα και τα συγκολούν μεταξύ τους και παρουσιάζουν το πράγμα ως σύμφωνο κατά πάντα με την Αγία Γραφή. 8. Χρησιμοποίησης πολλών μεταφράσεων. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν έχουν ασφαλώς την δυνατότητα να μελετούν την Αγία Γραφή από το πρωτότυπο, διότι αυτό προϋποθέτει γνώση της εβραϊκής και της αρχαίας ελληνικής γνώσης. Αναγκάζονται κατά συνέπεια να χρησιμοποιούν μεταφράσεις. Στα έντυπά τους, όταν παραπέμπουν σε αγιογραφικά εδάφια, χρησιμοποιούν μεταφράσεις. Το φυσικό θα ήταν να υιοθετήσουν μία μετάφραση και να καταφεύγουν σε αυτήν.
αλλά δεν το κάνουν αυτό, αλλά χρησιμοποιούν πολυάριθμες μεταφράσεις. Όταν ανοίξει κανείς το περιοδικό του Σκοπιά, στην δεύτερη σελίδα θα δει 13 συντομογραφίες και τις αντίστοιχες εξηγήσεις τους, λόγου χάριν, μη, ίσον μετάφραση του Μόφατ, κάπα μη, καθολική μετάφραση του Ντουέ, μη αλφα μη αμερικανική μετάφραση, μη κάπα, μετάφραση του νέου κόσμου. Πρόκειται για την ειδική τους μετάφραση, ως νέο κόσμο χαρακτηρίζουν την οργάνωσή τους. Μη όμικρον, μετάφραση των 70 κλπ. Γιατί όλος αυτός ο κατάλογος των μεταφράσεων? Για να φανεί η φτώχεια που τους δέρνει. Για να φανεί πόσο αστυνομικές και αστήριχτες είναι οι διδασκαλίες τους. Για να φανεί πόσα δεκανίκια χρειάζεται για να στηριχθεί η παραμυσία τους. Δηλαδή, υπάρχει ένα γεωγραφικό χωρίο που τους ενοχλεί. Πρέπει να διαστρεβλωθεί. Εφόσον η μετάφραση του Ντουέ δεν τους διευκολύνει, καταφεύγουν στη μετάφραση του Λίσερ. Εφόσον και αυτή δεν τους διευκολύνει, καταφεύγουν στη μετάφραση του Ρόβερχαμ, ή του Γιάνγκ, ή του Ντάρμπι, ή του Βασιλέως Ιακώβου και ούτω καθεξής. Κάποια από όλες αυτές θα τους βοηθήσει στη δυσκολία τους. Στο εδάφιο Ιωάννου 1.1, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος, τους βολεύει η μη αλφα μη, ίσον μία αμερικανική μετάφραση υπό γιώτα μη πίσμη και έψιλον τάχ γκουτσμπιντ. Διότι την φράση «και Θεός είναι ο Λόγος» την μεταφράζει «και Θείος είπε ο Λόγος». Θείος, δηλαδή θεϊκός. Όχι Θεός, αλλά θεϊκός. Τι να κάνουν οι δυστυχείς? Ο πνιγμένος λέγει μια παροιμία, πιάνεται από τα μαλλιά του. Πρέπει και αυτοί από κάπου να πιαστούν. Γι' αυτό βέβαια υπάρχει σε ευρεία χρήση όλος αυτός ο ορμαθός των μεταφράσεων. Αναζήτησης παραλλαγών του κειμένου. Η Γραφή, όπως και τα άλλα αρχαία βιβλία, μας παρεδόθησαν σε χειρόγραφους κώδικες. Τότε δεν υπήρχε η εφεύρεση της τυπογραφίας, γι' αυτό η αναπαραγωγή γινόταν με το χέρι. Σε αυτές τις αντιγραφές, είτε από κακή ανάγνωση του υπαγορεύοντος, είτε από κακή αντίληψη του αντιγραφέως, είτε από κάποια άλλη απροσεξία, παρουσιάζονται ορισμένες διαφορές γνωστές ως παραλλαγές του κειμένου. Δύο παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη. Ο στίχος Ματθαίου 6.1 σε άλλους κώδικες έχει «Προσέχετε την ελεημοσύνη ημών, μη την έμπροσθεν των ανθρώπων προς το Θεατήνε» και σε άλλους «Προσέχετε την δικαιοσύνη ημών, μη την» κλπ. Το Α Κορινθίους 4.13 σε άλλους κώδικες έχει «Βλασφημούμενοι παρακαλούμεν» και σε άλλους «Δυσφημούμενοι παρακαλούμεν». Ειδικός κλάδος της θεολογικής επιστήμης ερευνά τις εν λόγω παραλλαγές και προσπαθεί να αποκαταστήσει το αυθεντικό κείμενο. Τι κάνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά με τις παραλλαγές του κειμένου? Κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνουν με τις πολλές μεταφράσεις. Εάν υπάρχει κάποιο αγιογραφικό εδάφιο που τους πληγώνει βαθιά και δεν τελεσφορούν οι άλλοι τρόποι για να το παρερμηνεύσουν και να το εξουδετερώσουν, καταφεύγουν στην κριτική του κειμένου
και κοιτάζουν μήπως υπάρχει καμία διαφορετική γραφή. Εάν την βρουν, άσχετα αν προέρχεται από κάποιο μεταγενέστερο και ασήμαντο και ανάξιο λόγου κώδικα, πιάνονται από αυτή και προσπαθούν να θολώσουν τα νερά, να υποτιμήσουν το χωρίο, να το συκοφαντήσουν, να το αμφισβητήσουν τη βαρύτητά του. Δηλαδή, εάν κάποιος αντιγραφεύς παρεσύρθει και αντί να γράψει τρεις φορές το Άγιος στο Αποκαλύψεως 4-8 και το έγραψε περισσότερες, άσχετα εάν το 95% των κωδίκων έχουν τρεις φορές το Άγιος, οι εφοβήτες θα οχυρωθούν πίσω από αυτό και θα κοιτάξουν να αχρηστεύσουν την τριαδολογική αξία του εδαφείου. Αγαπητοί ακροατές, θα επακολουθήσει και μία τρίτη εκπομπή και έτσι θα ολοκληρωθεί η ομιλία αυτή που εκφωνήσαμε προ πολλών ετών σε αίθουσα θρησκευτικού συλλόγου στο Κερατσίνι. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Αντώνη Παντελιό που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε. Ορθοδοξία και κακοδοξία. Μια εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Δανίλη Γούβαλης.